οι αποφάσεις και οι πολιτικές που χαράσονται είναι ενιαίες. Και ο Περιφερειάρχης με τους Αντιπεριφερειάρχες κατευθύνουν τους πόρους, προσέξτε, όχι στη λογική του 60% γεωγραφικά ανήκει στη Θεσσαλονίκη, άρα και 60% πάνε πόροι στη Θεσσαλονίκη και το 5% πάει στην Πιερία επειδή είναι περίπου στο 5-7% η Πιερία, αλλά ανάλογα με τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της κάθε περιοχής, διότι άλλα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Πιερίας, άλλα της Θεσσαλονίκης, άλλα της Χαλκιδικής. Και το στίχημά μας, αφού μιλάμε για μια ενιαία περιφέρεια, είναι να επενδύσουμε εξίσου σε κάθε περιοχή επάνω στα συγκριτικά της πλεονεκτήματα. Έτσι λοιπόν και μόνο έτσι μπορεί πια να φτάσει στο βολή το μήνυμα ότι ναι, εδώ μιλάμε για ένα ενιαίο φορέα, μια ενιαία περιοχή, την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.